Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Πετρίδου και σας καλωσορίζω στο κανάλι μας στο YouTube. Σας έχω βομβαρδίσει λίγο στα βίντεο τις τελευταίες μέρες. Βγαίνουν έκτακτα βίντεο λόγω επικαιρότητας, αλλά δεν θέλω να αφήσουμε και τους τακτικούς μας ακροατές, τους φίλους εδώ του καναλιού που για χρόνια το στηρίζουν με την καθημερινή παρακολούθηση το βίντεο, τον επικοδομητικό σχολιασμό τους και τις ιστορίες τους. Μια τέτοια ιστορία έχω σήμερα, ενός αγαπημένου φίλου εδώ στο κανάλι, με τον οποίο έχω γνωριστεί και προσωπικά, ο οποίος έχει γράψει ένα σχόλιο κάτω από το βίντεο με τίτλο «Μήπως η μάνα σου θυμίζει τη μάνα της ηθοποιού Kathy Bates», το οποίο αυτό σχόλιο έγινε αφορμή και για συζήτηση, αλλά και για το σημερινό βίντεο. Θα σας διαβάσω το σχόλιο του φίλου ακριβώς όπως έγινε και τη συζήτηση που έγινε κάτω από το σχόλιο. Γράφει λοιπόν: «Εμένα η μητέρα μου δεν μου καταράκωνε την αυτοπεποίθησή μου. Ήταν αρκετά ενθαρρυντική. Ως πρώτη πρόταση, ωραία και καλά, η μητέρα μου εμένα δεν μου καταράκωνε την αυτοεκτίμησή μου. Ήταν αρκετά ενθαρρυντική. Πάμε παρακάτω να δούμε την αντίφαση. Αν έπαιρνα κιλά, δεν με ήθελε καθόλου. Μου έλεγε, είσαι ένα παχουλό άβουλο πλάσμα». Αγάπη μου, πώς δεν σου καταράκωνε την αυτοπεποίθησή σου και ήταν αρκετά ενθαρρυντική? Αν έπαιρνα κιλά, δεν με ήθελε καθόλου, λες. Μου έλεγε, είσαι ένα παχουλό άβουλο πλάσμα. Μόλις όμως έχανα τα κιλά, μου έλεγε, αγάπη μου εσύ. Πω πω. Αντίφαση. Πω πω. Αντίφαση η οποία μπορεί να σου προκαλέσει φοβερά αντικίνητρα. Και γι' αυτό μια ζωή να δυσκολεύεσαι με τα κιλά, να παλεύεις με τα κιλά και να γίνεσαι και λίγο αυτό που λέμε γιογιό. Μια πάνω, μια κάτω. Η μάνα μου, λες, ήταν αρκετά ελεγκτική και επικριτική, μάλιστα. Η επικριτικότητα είναι ένα βασικό τοξικό χαρακτηριστικό των μητέρων. Και η ελεγκτικότητα. Η επικριτικότητα σίγουρα έχει να κάνει με έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, η ελεγκτικότητα όχι απαραίτητος. Υπάρχουν διάφοροι βαθμοί ελεγκτικότητας και διάφορες μορφές ελεγκτικότητας. Κάποια ελεγκτικότητα μπορεί να προέρχεται και από ένα ιδιοψυχαναγκαστικό τύπο προσωπικότητας. Όμως, η ελεγκτικότητα του ναρκισσιστού έχει να κάνει με την άσκηση εξουσίας πάνω στο πρόσωπο που ελέγχει. Και όταν η ελεγκτικότητα πάει πακέτο με την επικριτικότητα, καμπανάκια βαράνε. Με έμαθε, λες, για τη μάνα σου να μην με νοιάζει πολύ η γνώμη των άλλων. Φαντάζομαι θα ήθελε να την νοιάζει μόνο η δική σου γνώμη, ε. Αλλά η ίδια μερικές φορές δεν το τηρούσε. Αναλόγως τι τη βόλευε, μάλιστα. Μάλιστα. Άρχισα και σχηματίζω εικόνα. Φυσικά, όπως σου γράφω και παρακάτω, δεν είναι τώρα που σχημάτισα την εικόνα και από άλλα σχολεία σου έχω σχηματίσει εικόνα. Γενικά, η μάνα μου, λες, ήταν και είναι ένας άνθρωπος με πολλά θετικά και αρνητικά παράλληλα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε θετικά και αρνητικά. Δεν υπάρχει ένας άνθρωπος που να έχει μόνο θετικά ή μόνο αρνητικά. Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι τι είναι πιο βαρύ, τι έχει μεγαλύτερη επίδραση πάνω μας. Και πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι τα αρνητικά, τα τοξικά χαρακτηριστικά, οι κακοποιητικές συμπεριφορές βαραίνουν πιο πολύ από ότι ενθαρρυντικές θετικές συμπεριφορές. Τους παχουλούς ανθρώπους η μάνα μου δεν τους αντέχει καθόλου. Το ίδιο και γιατρός μου, που είναι πολύ αυστηρή μαζί μου. Κύλησε ο Τέντζερης και βρήκε το καπάκι. Μάνα επικριτική που δεν αντέχει τους παχουλούς, βρήκες και γιατρό επικριτική που να μην αντέχει τους παχουλούς. Οι δύο αυτές, δηλαδή η μάνα σου και η γιατρός σου, με έκαναν να πεισμώσω πολύ και τώρα είμαι 74 κιλά από 95 που είχα φτάσει. Εν τω μεταξύ, με το φίλο, επειδή μιλάμε, μου έχει στείλει φωτογραφίες του. Εγώ δεν βλέπω καμιά τεράστια διαφορά από τα 74 στα 95. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν χαίρομαι, εφόσον ο ίδιος έχει πάρει την απόφαση και το κάνει για τον εαυτό του, όχι από πείσμα προς αυτές τις δυο, να βελτιώσει τη σωματική του κατάσταση. Και εξαρτάται και κάποιος πώς
διώχνει κιλά. Δεν είναι καλή έκφραση το χάνω κιλά, είναι διώχνω κιλά. Αν κάποιος διώχνει κιλά με υγιεινή διατροφή και άσκηση, είναι διαφορετική η σύσταση του σώματος του από κάποιον που διώχνει κιλά με πείνα, με λαθασμένη διατροφή ή με έλλειψη τροφής και χωρίς καθόλου άσκηση. Για να είμαι ειλικρινής, λέει ο φίλος, δεν καταλάβαινα που βρισκόμουν. Είχα χαθεί μέσα στο χάος της βιαστικής και αγχωτικής ζωής εδώ που ζω. Πολλά φιλιά. Βλέπω εγώ το σχόλιο και βλέπω στο καπάκι από κάτω, δηλαδή μία ώρα μετά, μια φίλη να του γράφει. Συγγνώμη, αλλά αν αυτά που λέτε... Το ξαναδιαβάζω. Συγγνώμη, αλλά αν αυτά τα λέτε στα σοβαρά, νομίζω η Θέκλα χρειάζεται να κάνει ένα βίντεο για εσάς. Σωστή παρατήρηση, παρακινδυνευμένη όμως. Γιατί αν φίλοι το έγραφε αυτό κάτω από το σχόλιο κάποιου που ήταν κακοήθης άνθρωπος και ναρκισσιστής, θα τον είχες ψεκάσει με λουμινόλ και θα εκπυρσοκροτούσε εναντίον σου. Όμως επειδή είναι καλοήθης άνθρωπος ο φίλος, της γράφει «Ευχαρίστως, με τα χαράς θα έλεγα, να είστε καλά». Να τα καλά τα πλάσματα. Να τα καλά τα πλάσματα, μπράβο. Και γράφει και σε μένα «Θέκλα μου, γιατί όχι». Στο σχόλιο που έκανα περιγράφω ακριβώς τη σχέση με τη μητέρα μου. Ναι, μπορείς να πάρεις τα στοιχεία και να τα σχολιάσεις αν θέλεις. Ίσως μόνο να μην αναφέρεις ξεκάθαρα το όνομά μου αφού η μητέρα μου είναι εν ζωή. Αγαπημένα μου, δεν επρόκειτο. Ούτε το όνομά σου ούτε το ψευδόνυμο σου να αναφέρω. Και το απαντώ, εννοείται πως δεν θα το αναφέρω. Έχω για σένα πάντα, γιατί σας λέω είναι από τους παλιούς αυτός, την εντύπωση πως είσαι μια πολύ ευγενική και τρυφερή ψυχή. Και πώς ζορίστηκες αρκετά με μια επικριτική μητέρα την οποία δυσκολεύεσαι ακόμη να απορρίψεις. Απορρίπτω τη μάνα μου. Το έγραψα εδώ πέρα με την έννοια του να την κατεβάσω από το βάθρο και να τη δω πως πραγματικά είναι και να μην με απασχολεί πλέον. Γνωρίζεις ότι σε αγαπώ πολύ και γνωριζόμαστε και εκτός σχολείων. Είσαι ένα πολύ καλό πλάσμα σε όσα κιλά και να κυμαίνεσαι. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους που δεν αντέχουν τους χονδρούς, δεν αντέχουν τους αδύνατους, δεν αντέχουν τους πολύ αδύνατους. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί να πρέπει να μας απασχολεί η σωματική διαπλασία του άλλου. Δεν το καταλαβαίνω. Και μου γράφει ο φίλος πίσω, σε ευχαριστώ πολύ Θέκλα, μου έχεις δίκιο σε πολλά. Νομίζω και εγώ ότι έχω μια ευγένεια ψυχής, αλλά το έχω δουλέψει κιόλας, ίσως και για τη δική μου ισορροπία. Η ευγένεια ψυχής δεν είναι έμφυτη, δεν γίνεται κάποιος με ευγένεια ψυχής. Το δουλεύει. Και η ενσυναίσθηση και η ευγένεια στη ψυχή και η ευαισθησία είναι πράγματα που δουλεύονται. Όταν λέω ευαισθησία εδώ, εννοώ το να είμαστε ευαίσθητοι απέναντι στα καλέσματα των άλλων ανθρώπων, περισσότερο ενσυναισθητικοί. Με τη μητέρα μου, λέει ο φίλος, έχω μια μικρή επικοινωνία, κάτι σαν low contact. Υπάρχουν αυστηρά όρια που δεν την αφήνουν να τα περάσει. Μπράβο και καλά κάνεις. Πήρα κάποια πράγματα από τη μάνα μου, αλλά κάποιες φορές υπήρξε και πολύ σκληρή. Και γι' αυτό και έβαλα αυστηρά όρια. Βεβαίως εσύ σαν επαγγελματίας που είσαι και με την πολύχρονη εμπειρία που έχεις καταλαβαίνεις πολλά πράγματα και μπορείς να δεις τα πράγματα μέσα από έναν αντικειμενικό φακό. Πάντα εκτιμώ αυτό σε σένα, πόσο αντικειμενική πάντα προσπαθείς να είσαι. Καλά το καταλάβεις, προσπαθώ να είμαι. Κάποιες φορές μου ξεφεύγει και εμένα, που για άλλους ανθρώπους δεν είναι καθόλου εύκολο. Λοιπόν, προσοχή, 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 γιατί υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε υπόψη μας, πολλοί από εμάς, τα λεγόμενα αντικίνητρα. Τι σημαίνει αντικίνητρα? Αντικίνητρα σημαίνει υποσυνείδητα κίνητρα, τα οποία δεν τα συνειδητοποιούμε, βρίσκονται στο υποσυνείδητο κομμάτι του μυαλού μας, τα οποία δουλεύουν εναντίον μας. Και στην περίπτωση αυτή, μιας επικριτικής μάνας που κουνάει το δάχτυλο και δεν αντέχει τους παχουλούς ανθρώπους και μιλάει τόσο άσχημα στο γιο της και του λέει «Δεν μου αρέσεις έτσι που έγινες ένα χοντρό και άβουλο πλάσμα» και όταν αυτός αδυνατήσου του λέει «Αγάπη μου εσύ», η μάνα αυτή μπορεί να δημιουργεί αντικίνητρο στο γιο, δηλαδή ενώ ο γιος με το συνειδητό κομμάτι του μυαλού του συνειδητά να αποφασίζει ότι θα αδυνατήσει, υποσυνείδητα να υπάρχει μια επιθυμία να αναστρέψει το αδυνάτισμα, να πάρει πίσω τα κιλά δηλαδή, να παχύνει πάλι, ούτως ώστε να τη σπάσει στη μάνα του. Και ίσως και στη γιατρό του στο μέλλον.
Λοιπόν, σε καμία περίπτωση δεν είμαι αρνητική στο να εξηγένουν οι άνθρωποι τη σχέση τους με το σώμα τους, τη σχέση τους με το βάρος τους, να είναι σε κιλά που να είναι καλύτερα για τη φυσική τους κατάσταση. Σε καμία περίπτωση. Παρόλη τη δική μου παχυσαρκία, και εγώ ίδια προσωπικά παλεύω μια ζωή με το ζήτημα της σωματικής μου διάπλασης. Άλλες ιστορίες οι δικές μου φυσικά, ο καθένας έχει το δικό του ιστορικό, γι' αυτό δεν πρέπει να κρίνουμε. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει κάποιο θέμα υγείας που δεν το γνωρίζουμε. Μπορεί να έχει κάποια ορμονική δυσλειτουργία, μπορεί να έχει κάποιο ορμονικό πρόβλημα, μπορεί να έχει κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα ή να παχαίνει πολύ ή να μην παίρνει βάρος. Γιατί κακά τα ψέματα και οι πολύ αδύνατοι άνθρωποι δέχονται επίκριση και απαξίωση στην κοινωνία μας. Δηλαδή γενικά ό,τι και να κάνεις, οι κακοί άνθρωποι, οι τοξικοί άνθρωποι πάντα θα βρουν κάτι να σου πούν. Κάτι για το οποίο να σε επικρίνουν και κάτι για το οποίο να σου τσακίσουν το ηθικό, να σου σπάσουν το ηθικό. Δεν ενθαρρύνει, αγάπη μου, μια μάνα ούτε την αυτοεκτίμηση σου, ούτε την αυτοπεποίθηση σου όταν σου λέει πω πως είσαι τόσο χοντρός και είσαι άβουλο και χοντροπλάσμα. Δεν σε ενθαρρύνει. Ακόμη και αν σου λέει ενθαρρυντικά λόγια όταν εσύ αδυνατήσεις. Είσαι ξύπνιος άνθρωπος, είσαι καλλιεργημένος, είσαι μορφωμένος άνθρωπος, κάνεις πολλή δουλειά με τον εαυτό σου, γι' αυτό και έχεις βάλει τη μάνα σου no contact και θυμάμαι εγώ και τη φάση που ήταν άρρωστος ο πατέρας σου, τα θυμάμαι όλα. Θυμάμαι ότι χρειάστηκε να το δουλέψεις και να βρεις τη θέση που θέλεις εσύ να έχει η μάνα σου στη ζωή σου και πώς μπορείς εσύ να είσαι καλά μακριά από τοξικές επιρροές. Υπάρχουν όμως κάποιες παγίδες. Όταν και εμείς ήδη έχουμε κάποιο θέμα με το πάχος μας, ταυτίζομαι εγώ με αυτό. Γιατί θυμάμαι τον εαυτό μου μέχρι 7 ετών ήμουν ένα παιδάκι που δεν είχα θέμα με τα κιλά μου, ήμουνα κανονική. Από τα 7 και πάνω άρχισα να έχω θέματα. Τώρα που γνωρίζω τα θέματα της υγείας μου, όσα έχω διαγνωστεί μέχρι τώρα, αντιλαμβάνομαι ότι ήταν λόγω της ανάπτυξης, επειδή έχω το γονίδιο της ινσουλινοαντίστασης, στην ηλικία των 7 ετών ήταν φυσιολογικό να αυξηθεί η ινσουλινοαντίστασή μου και έτσι να πεινάω περισσότερο, να τρώω περισσότερο, να πέσει ο μεταβολισμός μου και να παχαίνω πολύ εύκολα. Και μια ζωή εγώ ίδια προσωπικά συνέκρινα τον εαυτό μου με άλλα παιδάκια στην ηλικία μου που ήμουνα κάθε φορά και έλεγα πω δεν είμαι τόσο αδύνατη όπως τη συμμαθήτρια μου την τάδη, όπως την πλειονότητα των συμμαθητριών μου. Και επειδή πάντα έχουμε την τάση να εστιάζουμε στα αρνητικά οι άνθρωποι και μας βοηθάει και το περιβάλλον μας σε αυτό, δεν έβλεπα άλλα καλά στοιχεία που είχα, γιατί είναι και αστείο ότι τότε που ήμουν μικρή, που ήμουν λίγο πιο γεμάτη, ένιωθα τόσο άσχημα, ενώ τώρα που είμαι μεγάλη, είμαι πολύ πιο γεμάτη, το έχω δουλέψει και δεν νιώθω άσχημα. Αλλά μεγαλώνοντας και στην παιδική ηλικία, στην πρώτη σχολική, στην προεφηβεία, στην εφηβεία, στην πρώτη νεότητα, βασανιζόμουν. Ένιωθα ότι δεν θα ήμουν καλά, δεν θα ήμουν ευχαριστημένη με τον εαυτό μου, δεν αδυνάτιζα και έκανα πάρα πολλές προσπάθειες αδυνατίσματος και πήρα πάρα πολλές φορές την κατάσταση πίσω. Και δεν είναι μόνο θέμα θέλησης να είσαι σε μια καλή κατάσταση, είναι και άλλοι παράγοντες που μπορεί να παίζουν ρόλο και να μην τους έχεις υπόψη σου. Υπάρχει όμως το αυτοσαμποτάζ που γίνεται από τα αντικίνητρα. Οπότε καμία μάνα, κανένας πατέρας, καμία γιατρός, καμία ψυχολόγος, κανένας ψυχολόγος, κανένας ειδικός, κανένας ανειδίκευτος δεν βοηθάει κάποιον με το να τον προσβάλλει και να τον επικρίνει επειδή έχει κάποιο βάρος παραπάνω ή κάποιο βάρος λιγότερο. Κανείς. Χρειάζεται να κρατήσουμε την αυτοεκτίμησή μας υψηλή για να μπορέσει ένας άνθρωπος να είναι καλά και να μπορέσει να κάνει αλλαγές προς το καλύτερο οι οποίες θα διαρκέσουν. Πρέπει να έχει υψηλή αυτοεκτίμηση. Και η επίκριση καταστρέφει την αυτοεκτίμηση, τη ρίχνει στα βάραθρα. Οπότε αν θέλουμε να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας και άλλους ανθρώπους, δεν κάνουμε αρνητικά σχόλια παρά θετικά. Στέλνω την αγάπη μου σε όλους. Ας αγαπήσουμε και τον εαυτό μας και τους άλλους όπως είμαστε και αν ο καθένας από εμάς θέλει να βελτιώσει τον εαυτό του, καλή του επιτυχία. Και να το κάνει για τον εαυτό του και μόνο, όχι για τους άλλους. Και προσοχή από επικριτικές μανούλες. Δεν είναι αγαπητικό χαρακτηριστικό η επικριτικότητα. Γεια. Yeah.